Ξεκινήσω με τη συζήτηση για την Ελλάδα. Μας ενημέρωσαν οι ελληνικές αρχές και οι θεσμοί όσον αφορά την ενεξελίξη δεύτερη αξιολόγηση. Έχει γίνει πολλή δουλειά και πολύ πρόοδος. Παρ' όλα αυτά, κάποια ζητήματα, κάποια βασικά ζητήματα παραμένουν και το αποτέλεσμα της σημερινής συνεδρίασης και της προπαρασκευιστικής συνεδρίασης που είχα εγώ, οι ελληνικές αρχές και οι θεσμοί. Συμφωνήσαμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν εδώ στις Βρυξέλλες τις επόμενες μέρες όσον αφορά τα εκκρεμή ζητήματα. Τα εκκρεμή ζητήματα που υπάρχουν για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα μεγάλα ζητήματα και να τα βγάλουμε από το δρόμο ώστε να συμφωνήσουμε σε ένα συνολικό πακέτο πολιτικών και μετά να έχουμε την πολιτική συζήτηση στο πλαίσιο του Eurogroup. Όπως πάντα, η επόμενη ερώτησή σας θα είναι πότε θα γίνουν αυτά. Το επόμενο Eurogroup είναι την 7η Απριλίου, αν θυμάμαι καλά, αλλά δεν υπάρχει υπόσχεση ότι όλη αυτή η δουλειά θα έχει ολοκληρωθεί έως τότε, αλλά υπάρχει μια ισχυρή βούληση και ισχυρή συμφωνία μεταξύ όλων των μερών να ολοκληρωθούν τα εκκρεμή ζητήματα το ταχύτερο δυνατό. Γι' αυτό λοιπόν θα υπάρξουν συγκεκριμένες εντατικοποιημένες συζητήσεις εδώ στις Βρυξέλλες τις επόμενες μέρες για να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα ζητήματα. Περαιτέρω συζητήσαμε σήμερα όσον αφορά την εφαρμογή των προϋπολογισμών, όπως είχαμε συζητήσει τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο και είχαμε κάποιες δηλώσεις τότε και είχαμε συζητήσει ποιες χώρες βρίσκονται σε κίνδυνο, ποιες χώρες έχουν συμμορφωθεί πλήρως ή έχουν μερικώς συμμορφωθεί. Παρακολουθούμε λοιπόν την εφαρμογή και μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν περαιτέρω μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, αλλά αρκετοί υπουργοί μας είπαν ότι προετοιμάζουν περαιτέρω μέτρα. Αυτό λοιπόν θα το παρακολουθήσουμε και τον Μάιο όσον αφορά την εφαρμογή των σχεδίων προϋπολογισμού, τόσο ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα βρίσκονται στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Δημοσιονομικής Πειθαρχίας. Επίσης, συζητήσαμε για την μεγάλη ομπρέλα κάτω από την οποία προάγουμε τις δουλειές και τις θέσεις εργασίας, τα συστήματα συνταξιοδότησης. Τον Ιούνιο είχαμε λάβει ένα κοινό πλαίσιο όσον αφορά την βιωσιμότητα των προγραμμάτων συνταξιοδότησης. Όπως ξέρετε, αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα η σταθερότητα των συντοξιδιωτικών συστημάτων και για την γενικότερη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών. Επίσης, συζητήσαμε και για τα ορόσημα της όσον αφορά την σταθερότητα των συστημάτων συνταξιοδότησης και θα υπάρξουν δύο δείκτες δημοσιονομικής σταθερότητας ώστε να υπάρχει ένα συνολικό και εξισορροπημένο, μια εξισορροπημένη έκθεση για τις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Επίσης, μιλήσαμε για τους εποπτικούς μηχανισμούς. Είμαι πολύ ευτυχισμένος για αυτό το δεύτερο ορόσημο πλαίσιο. Το πρώτο ήταν για το φορολογικό και το εργασιακό σύστημα τον Σεπτέμβριο του 2015. Αυτή είναι το δεύτερο ορόσημο πλαίσιο που μας βοηθάει να εμβαθύνουμε την εργασία μας στην μακροοικονομική σταθερότητα και στη δημοσιονομική πειθαρχία. Επίσης, συζητήσαμε για τα σχέδια σχετικά με το τι γίνεται στο δημοσιονομικό τομέα. Τα πράγματα σήμερα είναι αρκετά καλά.
και δεν υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα σε σχέση με αυτό. Δίνω το λόγο στον Επίτροπο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως το είπε ο Γερούν για την Ελλάδα, είχαμε μια συζήτηση σήμερα. Αρχικά στην προπαρασκευαστική συζήτηση και μετά στο πλαίσιο του Eurogroup μας επέτρεψε να αποσαφηνίσουμε τις επόμενες φάσεις των εργασιών μας για τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Υπάρχουν κάποια ανοιχτά ζητήματα, κυρίως η αγορά της εργασίας και το συνταξιοδοτικό, αλλά όλοι συμφωνούν ότι η αποστολή των θεσμών στην Αθήνα ήταν σημείωσε πολύ μεγάλες προόδους. Όλοι οι φορείς αυτή τη στιγμή γύρω από το τραπέζι υπογράμμισαν ότι πρέπει να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις που έχουν πολύ αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά τους επενδυτές και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάκαμψη που τόσο πολύ έχει ανάγκη η χώρα. Γι' αυτό αποφασίσαμε λοιπόν να υπάρξουν συγκεκριμένες και ταχύτατες διαδικασίες. Και έτσι λοιπόν, προφανώς έχουμε δημιουργήσει το πλαίσιο των επαφών, οι οποίες θα εντατικοποιηθούν σε πολλά επίπεδα τις επόμενες μέρες για να φτάσουμε σε ένα κοινό πεδίο όσον αφορά αυτά τα ανοιχτά ζητήματα. Θα πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο λοιπόν για τη διαδικασία που θα μας επιτρέψουν να κλειδώσουμε τη συζήτηση σε όλα αυτά τα ζητήματα και ελπίζω να καταλήξουμε σε μια ολοκλήρωση της αξιολόγησης τις επόμενες εβδομάδες. Συνεχίζουμε λοιπόν από σήμερα τη δουλειά με όλη αυτή τη νέα όθηση από την εμπιστοσύνη του Eurogroup. Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για την Κομισιόν, αλλά κυρίως μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι όπως πάντα όλοι είμαστε δεσμευμένοι στην αναζήτηση λύσεων και νομίζω ότι αν συνεχίσουμε να προοδεύουμε, αν επιταχύνουμε, αν εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας, τότε θα μπορέσουμε να κλειδώσουμε αυτή την αξιολόγηση. Η ανάκαμψη βρίσκεται εδώ, αλλά πρέπει να στηριχθούμε και σε μια βαθιά εμπιστοσύνη. Γι' αυτό η επιτυχία του προγράμματος είναι προς το μέγιστο συμφέρον όλων. Μιλήσαμε επίσης και για τα σχέδια προϋπολογισμών. Είχαμε πολύ εκτενείς συζητήσεις σχετικά με αυτό. Όπως είπε και ο Γερούν, η κατάσταση στην Ευρωζώνη ως σύνολο βλέπουμε ότι οι δείκτες το 17 βελτιώνονται. Στην αρχή είχαμε μια μικρή ανάκαμψη, αλλά έχουμε μια ενεξελίξη ανάκαμψη και συνεχίζουν οι μειώσεις στις δαπάνες. Όσον αφορά με διαθετικούς όρους, βλέπουμε μια διεύρυνση 1% του ΑΕΠ που θα μας βοηθήσουν όσον αφορά το επίπεδο του χρέους, συνεχίζει να κατεβαίνει. Αυτό είναι μια πολύ συνοπτική εικόνα του τι συζητήσαμε. Όσον αφορά τα ελλείμματα στην Ευρωζώνη, υπάρχει μια πραγματική προστιθέμενη αξία στο κοινό πλαίσιο που έχουμε αναπτύξει, χωρίς το οποίο η κατάσταση θα ήταν χειρότερη. Φυσικά, όπως είπε και ο Γερούν, η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από την Κομισιόν. Είναι μια κοινή και συλλογική ευθύνη ώστε να τηρήσουμε τους δημοσιονομικούς μας κανόνες. Δεν θα εισέλθω στην συγκεκριμένη κατάσταση κάποιων χωρών μελών. Απλώς θα σχολιάσω αυτό που ήδη είπε ο Γερούν. Αυτό που συζητήσαμε σήμερα ήταν μια ειλικρινής και πολύ υποφελής συζήτηση όσον αφορά την εφαρμογή των σχεδίων προϋπολογισμού και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Είμαστε ανοιχτοί στο να συνεχίσουμε αυτό το πλαίσιο συζητήσεων, αυτές τις χρήσιμες, όπως προείπα, συζητήσεις, όπου από αυτές εξαρτάται και η περαιτέρω πρόοδος. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάποια λόγια για την Ελλάδα από την οπτική γωνία του ESM. Υπήρξε πρόοδος σε σχέση με το τελευταίο Eurogroup.
και στο πλαίσιο της αποστολής των θεσμών στην Αθήνα. Υπάρχουν μια σειρά ζητημάτων που δεν έχουν ακόμα επιληθεί, και επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην εμπιστοσύνη τόσο των εγχώριων όσο και των διεθνών επενδυτών, θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε την εργασία μας και πρέπει να γνωρίζουμε και να θυμόμαστε ότι από τον Αύγουστο του 2015 που ξεκίνησε το πρόγραμμα έχουμε δει μεγάλη πρόοδο. Ο ESM έδωσε 32 δισεκατομμύρια ευρώ, πάντα φυσικά στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος. Είχαμε σημαντική πρόοδο το 2016, υπήρξε ανάπτυξη και μια σημαντική δημοσιονομική θετική επίδοση. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε αυτή την όθηση που υπάρχει και να διαλύσουμε την αβεβαιότητα που πηγάζει από την εκκρεμότητα όσον αφορά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Η Ελλάδα χρωστάει την επόμενη δόση της τον Ιούλιο, γι' αυτό θα πρέπει η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης να γίνει πριν από αυτό το ορόσημο. Γι' αυτό και ο πρόεδρος του Eurogroup ανακοίνωσε ότι οι εργασίες θα εντατικοποιηθούν τις επόμενες μέρες εδώ στις Βρυξέλλες μεταξύ των θεσμών και των ελληνικών αρχών. Σας ευχαριστώ πολύ. Όποιος είναι πιο κοντά μου ξεκινάει με τις ερωτήσεις. Κύριε Μπρόνστον. Jim Bronston από τους Financial Times. Μιλήσατε για τα πολιτικά μέτρα και τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις για την αγορά εργασίας και το συνταξιοδοτικό. Τι γίνεται όμως με την ελάφρυνση του χρέους? Αυτά πρέπει όλα να γίνουν πριν να αποφασίσει το ΔΝΤ ποια θα είναι η στάση του και αν θα συμμετέχει στο πρόγραμμα. Η σειρά των γεγονότων είναι η εξής. Πρέπει να υπάρξει μια συνολική συμφωνία όσον αφορά το σύνολο των πολιτικών για την μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, του συνταξιοδοτικού και μερικών άλλων ζητημάτων. Οι θεσμοί και ελληνικές αρχές θα συζητήσουν τις επόμενες μέρες σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Αν αυτή η συζήτηση έχει θετικούς καρπούς, οι κύριοι αριστερά μου και δεξιά μου μπορούν να σας πούν περισσότερα για τα ανοιχτά ζητήματα. Αν αυτή η διαδικασία είναι επιτυχής και ολοκληρωθεί, θα πρέπει να επιστρέψουμε στο Eurogroup και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Πρέπει φυσικά πριν την πολιτική συμφωνία θα πρέπει να μιλήσουμε και για τη δημοσιονομική πορεία σε βάθος. Δεν σας λέω τίποτα καινούριο, γιατί αυτό γνωρίζετε ότι αυτά είναι τα ανοιχτά και σημαντικά ζητήματα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια συμφωνία όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις μεταξύ θεσμών και ελληνικής κυβέρνησης, ώστε να έχουμε συζήτηση για τα υπόλοιπα. Πέρσι τον Μάιο συμφωνήσαμε ήδη από τότε, κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης και μακράς νύχτας, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα ανοιχτά ζητήματα. Συμφωνήσαμε στο βραχυπρόθεσμο πακέτο που ο κύριος Ρέγκλινγκ σχεδίασε και εφαρμόζεται τώρα επίσης. Συμφωνήσαμε σε μεσοπρόθεσμα μέτρα που μπορούν να ισχύσουν από το τέλος αυτού του προγράμματος και υπό την προϋπόθεση, υπό την αίρεση φυσικά, ότι θα χρειάζονται τέτοια μέτρα τότε, και θα δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί και ποιες θα είναι οι ανάγκες για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτή λοιπόν αποτελεί τη βάση, αυτό είναι που είχαμε συμφωνήσει τον Μάιο γύρω από αυτούς τους άξονες, αλλά θα επιστρέψουμε στο Eurogroup όταν υπάρξει μια συνολική συμφωνία όσον αφορά το σύνολο των πολιτικών των μεταρρυθμίσεων. Ελένη Βαρβιτσιώτη από την Καθημερινή και το Sky. Δεν γνωρίζω γιατί οι θεσμοί δεν επιστρέφουν στην Αθήνα, αφού ήταν στην Αθήνα και από τότε υποτίθεται ότι έχει υπάρξει μέσω των τηλεδιασκέψεων μια πρόοδος. Πότε πιστεύετε από την ελληνική πλευρά να συμβεί, τι πρέπει να συμβεί από την ελληνική πλευρά ώστε να επιστρέψουν οι θεσμοί στην Αθήνα?
πρέπει να επιληφθούν όλα αυτά, αυτές οι τεχνικές, μικρές τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε μετά να περάσουμε στα μεγαλύτερα ζητήματα. Τώρα βρισκόμαστε, νομίζω, ότι έχει έρθει η στιγμή να ασχοληθούμε με αυτά τα μεγάλα ζητήματα, όπως τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας και του φορολογικού. Αυτά είναι λοιπόν τα ζητήματα στα οποία, αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα που προσπαθούμε να κλείσουμε και που εκκρεμούν ακόμα. Και η επιλογή, και η επιλογή μας είναι αυτό να συνεχιστεί τις επόμενες μέρες εδώ στις Βρυξέλλες. Μία ερώτηση για τον Πρόεδρο και τον Επίτροπο όσον αφορά τα σχέδια προϋπολογισμού στην Ιταλία. Μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα με τον Πρωθυπουργό Πάντοαν και ιδιαιτέρως θα ήθελα να γνωρίζω αν ο κύριος Πάντοαν επιβεβαιώνει ότι θα εισάγει νέα πρόσθετα μέτρα 0,2% του ΑΕΠ στον μήνα, μέσα στον μήνα Απρίλιο. Επίσης, θα ήθελα να μου πείτε αν μιλήσατε για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο Ιταλικό Τραπεζικό Σύστημα. Θέλεις να μιλήσεις πια για τα ζητήματα με την Ιταλία? Δεν συζητήσαμε γι' αυτό. Μιλήσαμε για την αξιολόγηση και μια γενική συζήτηση μεταξύ υπουργών και δεν εισήλθαμε σε λεπτομέρειες όσον αφορά το ένα, τη μία χώρα ή την άλλη. Φυσικά συζητήσαμε για τις μεθόδους και για τους υπολογισμούς, για τα κενά, για το που βρισκόμαστε, για το που θέλουμε να πάμε. Αυτό όλο θα το αναλύσουμε περαιτέρω στο μέλλον. Δεν έχουμε ακόμα βρει κοινό πεδίο. Αλλά τον κύριο Πάντοαν θα τον συναντήσω αύριο και εκεί θα συζητήσουμε σχετικά με το τι σχεδιάζει η Ιταλία να κάνει, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος αντιθέτως, απέναντίας, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην εφαρμοστούν τα ήδη συμφωνηθέντα. Βρισκόμαστε σε έναν πολύ επικοδομητικό και θετικό πλαίσιο συζητήσεων, τόσο όσον αφορά συγκεκριμένα νούμερα, όσο και για το χρονοδιάγραμμα. Και είμαστε πεπισμένοι ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και ό,τι χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Erik Bonse, Taz, die Tageszeitung from Berlin. Μία ερώτηση για τον κύριο Dijsselbloem και για τους δύο συναδέλφους του. Κύριε Dijsselbloem, στο γερμανικό τύπο, σε μια συνέντευξή σας, είπατε ότι θέλετε να μετατρέψετε τον ESM σε ένα νομισματικό ταμείο. Θα ήθελα να γνωρίζω αν υπάρχει ήδη συνένεση στο πλαίσιο του Eurogroup και ποια είναι η γνώμη της Κομισιόν σχετικά με αυτό το θέμα. Μπορώ να δώσω συνεντεύξεις ευτυχώς και να λέω πράγματα σχετικά με τη γνώμη μου. Αυτή είναι η γνώμη μου, την κατέστησα σαφή στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης. Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο εν ώψη του μέλλοντος ο ESM να αναπτυχθεί περαιτέρω, να έχει την τεχνογνωσία. Αυτή τη στιγμή μέχρι ένα συγκεκριμένο βαθμό επηρεαζόμαστε και ουσιαστικά εξαρτώμαστε από το δούνου του όσον αφορά την εκτέλεση των προγραμμάτων και την εποπτεία τους και θεωρώ ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να αναπτύξουμε περαιτέρω στο πλαίσιο του ESM αυτή την τεχνογνωσία. Ο ESM έχει αναπτύξει κάποια τεχνογνωσία όσον αφορά την εποπτεία των προγραμμάτων η οποία εξελίχθηκε από αυτό που λέγαμε παλιά Τρόικα. Το μέλλον λοιπόν της Τρόικα θεωρώ εγώ ότι μια μοντερνοποίηση, ένας εκμοντερνισμός θα ήταν πολύ χρήσιμος. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Δεν θα έχουμε συζήτηση μεταξύ μας εδώ ενώπιόν σας. Αυτό που θα πω ότι μας ελκύει πολύ αυτή η συζήτηση, αυτή η πρόταση,
ώστε να αποκτήσει όλο και περισσότερη τεχνογνωσία ο ESM, και ο ESM βρίσκεται όλο και περισσότερο και εμπλέκεται όλο και περισσότερο στη διαχείριση των προγραμμάτων. Και γιατί όχι λοιπόν να υπάρχει και ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο στο μέλλον. Αυτό λοιπόν βρίσκεται στο πλαίσιο των συλλογισμών που έχουμε σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Φυσικά όμως υπάρχουν και άλλες γνώμες που έχουν γίνει, που έχουν εκφραστεί από άλλους πολιτικούς όσον αφορά την εποπτεία των προϋπολογισμών, οι οποίοι είναι πιο σκεπτικιστές όσον αφορά αυτή την προοπτική. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία και μια πολιτική λογοδοσία σε δημοκρατικά πλαίσια. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αυτές οι αποφάσεις θα ληφθούν στο πλαίσιο του ECOFIN και του Eurogroup. Άρα λοιπόν, αν πρέπει να πάμε μπροστά, θα πρέπει να έχουμε και μεγαλύτερη πολιτική ευθύνη στο πλαίσιο νέων τέτοιων δυνατοτήτων. Θα πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για πολλά ζητήματα, αλλά πάλι θα ήθελα να σας πω ότι δεν θέλω να εισέλθω σε λεπτομέρειες. Φυσικά όμως η επέκταση του ρόλου του ESM στο μέλλον και η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου βρίσκεται μέσα στους συλλογισμούς μας, αλλά αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Δεν μπορούμε όμως να μιλάμε για τον ESM χωρίς τον ESM. Κλάους, έχεις το λόγο. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό σημείο που μπορώ να το πω νομίζω εκ μέρους όλων σας, για να αποφευχθούν οι παρεξηγήσεις. Για την ελληνική περίπτωση όλοι θέλουμε και είμαστε υπέρ του να μην αλλάξει η κατάσταση, και γι' αυτό το λέω, για να αποφευθούν οι παρεξηγήσεις ότι αυτή η πρόταση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη συζητήσει σχετικά με αυτό. Από το 2014 έχει γίνει αυτό, έχει γίνει αυτή η συζήτηση, αλλά νομίζω ότι τώρα αυτό στερεοποιείται και συγκεκριμενοποιείται, αλλά αυτό, το επαναλαμβάνω, δεν αφορά το παρόν πρόγραμμα, αλλά αφορά το μέλλον. Αυτό λοιπόν θα είχε νόημα στο μέλλον. Ο ESM πράγματι, όπως είπατε, έχει αναπτυχθεί πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε εμπλακεί πολύ περισσότερο στα προγράμματα σε σχέση με πριν 5 χρόνια. Έχουμε αποστολές αξιολόγησης, έχουμε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης όσον αφορά την εποπτεία. Και είμαστε ο μεγαλύτερος πιστωτής όλων αυτών των χωρών και θέλουμε να αποπληρωθούν τα δάνεια που έχουμε δώσει, οπότε πρέπει να έχουμε έναν μηχανισμό όπου να μπορούμε να εποπτεύουμε και να παρακολουθούμε όλη την δουλειά όλων αυτών των χωρών. Ο ESM έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά τα τελευταία χρόνια. Τον Ιούνιο θα δείτε και έναν απολογισμό των εργασιών του, και νομίζω ότι όσον αφορά αυτή τη συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν περιμένω γρήγορα αποτελέσματα και δεν ξέρω αν η συνθήκη του ESM καθιστά εφικτό αυτό το πράγμα, αλλά όλα αυτά θα συζητηθούν στο μέλλον. Ίσως ελπίζω στο τέλος της χρονιάς να είμαστε σε καλύτερη θέση. Όταν ήρθατε, μας είπατε ότι η εντολή σας τελειώνει τον Ιανουάριο. Θεωρείτε ότι μπορούμε να ξανανοίξουμε τη συζήτηση για μια μόνιμη προεδρία στο Eurogroup? Μπορεί να γίνει τους επόμενους μήνες, δηλαδή μεταξύ του μήνα που βρισκόμαστε, του τρέχοντος μήνα και του τέλους της εντολής σας, και ποιες είναι τεχνικά οι δυνατότητες για να μπορείτε να συνεχίσετε σε αυτή τη θέση? Ποιες είναι οι ιδέες που έχετε και σε τεχνικό επίπεδο? Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε μια διαπίστευση για να μπούμε μέσα στο χώρο του Eurogroup. Τέτοια τεχνικά ζητήματα. Υπάρχει μια καινούργια κυβέρνηση που θα έρθει στην Ολλανδία. Τι γνώμη έχετε σχετικά με αυτό το ζήτημα?
Άκουγα ακόμα τη διερμηνία, συγγνώμη που καθυστερώ, και μου δίνει αυτό και χρόνο για να σκεφτώ περισσότερο. Κάποια πράγματα που γνωρίζω ήδη είναι ότι το κόμμα μου έχασε τις εκλογές και οι δυνατότητες, μάλλον οι πιθανότητες να αποτελούμε μέρος του κυβερνητικού συνασπισμού είναι πολύ λίγες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η εντολή μου θα φτάσει στο τέλος της. Αυτό δεν γνωρίζω πότε θα συμβεί. Οι διαπραγματεύσεις για την κυβερνητική συμμαχία θα πάρουν λίγο καιρό ακόμα. Μέχρι τότε εγώ θα είμαι πρόεδρος του Eurogroup. Οι υπουργοί με επανεξέλεξαν μέχρι τον Ιανουάριο του 2018. Είτε αν υπάρχει ένα κενό στον χρόνο μεταξύ αυτής της περίοδου και του Ιανουαρίου του 2018, αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω τι πρέπει να γίνει και τι θα γίνει. Αυτό δεν αφορά εμένα. Αυτό αφορά τους υπουργούς μέλη του Eurogroup και θα σας ενημερώσουμε ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος κτλ. Η πιο θεμελιώδης ερώτησή σας ήταν η διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Νομίζω ότι είναι εν εξελίξη αυτή η συζήτηση και θα εξαρτηθεί και από την έκθεση της Κομισιόν όσον αφορά τις εργασίες του Eurogroup. Και νομίζω ότι είναι στα χέρια των κυβερνήσεων οι απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα και αν θα πρέπει να υπάρξουν θεμελιώδεις αλλαγές στη διακυβέρνηση της Νομισματικής Ένωσης. Κάποια πράγματα λοιπόν τα γνωρίζω εγώ σίγουρα και κάποια άλλα δεν επαφίονται στη δική μου βούληση, αλλά σε άλλους.